Ποδαρικό με εμβόλια θα κάνει στην Ελλάδα το 2021, όπω δήλωσε ο Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Έλληνα Πρωθυπουργό, μιλώντα στην τηλεόραση του ΑΛΦΑ, έδωσε ένα πρώτο χρονοδιάγραμμα για του εμβολιασμού. Ωστόσο, επεσήμανε πω το εμβόλιο θα είναι μόνο ένα κομμάτι του οπλοστασίου εναντίον τη πανδημία. Εκτιμώ ότι στι 30 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση που έχουμε, θα εγκριθεί το πρώτο εμβόλιο τη Pfizer από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό mm -hmm. Φαρμάκων αμέσω θα ξεκινήσουν οι διανομέ. Το εμβόλιο υπάρχει, είναι έτοιμο αυτή τη στιγμή. Και εκτιμώ ότι εντό 48 ώρων θα το έχουμε και στη χώρα μα και θα ξεκινήσουν αμέσω οι εμβολιασμοί. Ένα μήνα ακριβώ πάντω από την έναρξη του δεύτερου lockdown, τα λεγόμενα σκληρά νούμερα παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Τη Δευτέρα, ο ΕΟΔΙ ανακοίνωσε ακόμη 89 θανάτου και 600 διασωλυνωμένου. Τα νέα κρούσματα ανήλθαν σε 1251 και προέκυψαν από περίπου 6.000 ελέγχου. Από τα νέα κρούσματα, 250 εντοπίστηκαν στην Αττική και 243 στη Θεσσαλονίκη, ενώ η πίεση στη Βόρεια Ελλάδα συνεχίζεται με το Κιλκής να καταγράφει 102 θετικά δείγματα. Κατά την τακτική ενημέρωση, η Βάνα Παπαευαγγέλου αναφέρθηκε στου λόγου για του οποίου οι επιδημιολόγοι πρότειναν τα σχολεία να παραμείνουν κλειστά μέχρι το νέο έτο. Το πιο σημαντικό κριτήριο για την άρση των μέτρων του lockdown είναι η κατάσταση των ΜΕΘ. Και δυστυχώ η εικόνα τη ΜΕΘ δεν βελτιώθηκε όπω θα θέλαμε. Έτσι, οποιαδήποτε αύξηση της κινητικότητα μέσα και έξω από τα σχολεία θα μπορούσε εύκολα να επιβαρύνει το επιδημιολογικό φορτίο. Επίση, αμφισβητήθηκε το όφελο αφού παέμεναν μόλι 7 μέρε διδασκαλίε μέχρι τι Αγίε των Χριστουγέννων. Την ίδια ώρα, η Κύπρο ανακοίνωνε 416 νέα κρούσματα, αριθμό ρεκόρ από την αρχή τη πανδημία. Σύμφωνα με το Κυπριακό Υπουργείο Υγεία, δύο ασθενεί κατέληξαν, ενώ 126 άνθρωποι νοσηλεύονται, ή 20 εκ των οποίων σε σοβαρή κατάσταση.